Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Ιατρίδη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι διαχειριστής του ενημερωτικού site alexipto.com, καθώς επίσης και της σελίδας στο Facebook Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Καθόλου τυχαίο από ό,τι βλέπω, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Καθόλου τυχαίο. Έχω OK από το control μας. Για πες μου λίγο, σε τι κατάσταση είμαστε εκεί? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω το τι εικόνα έχετε από τις προηγούμενες μέρες. Ελπίζω να τα έχετε, πιστεύω ότι τα έχετε κάνει καλή περιγραφή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εορταστικό κλίμα στην πλατεία Ταξίμ. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος είναι σε εγρήγορση και σε επιφυλακή, καθώς πριν από λίγη ώρα, επειδή οι διαδηλωτές πολύ καλά οργανωμένοι σε όλα, από άποψη ιατρικής περίθαλψης, από άποψη οδοφραγμάτων, λόγω του τελευταίου, έχουν στήσει σε όλους τους δρόμους γύρω από την τάξη πολύ καλά οδοφράγματα. Η αστυνομία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση οι άντρες των ΜΑΤ σε χερσαίο επίπεδο μέχρι αυτή τη στιγμή, και μέχρι πριν από μία ώρα έκανε ρήψη δακρυγόνων από αέρα μέσω ελικοπτέρου. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ανικοβλήθηκε, αλλά έχει επιστρέψει στην τάξη και βρίσκεται εκεί. Μάλιστα. Πες μου λίγο το background. Εσύ από τι έχεις διακρίνει ότι έχει συμβεί όλο αυτό? Λοιπόν, γενικά όσο καιρό ήμουν εδώ, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να κάποια τέτοια εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, από κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος δεν είναι αμέτωχος αδιάφορος με τα κοινά, ασχολείται. Δεν ήταν κατά του Ερντογάν, και γενικά με την πολιτική του τόσα χρόνια έφτασε στο σημείο να πάρει την απόφαση, θεωρώντας τόσα χρόνια ότι κάνει αυτός ο κουμάντος στην πόλη, αγνοώντας τους πολίτες. Πήρε την απόφαση να κόψει το πάρκο, να καταστρέψει να κόψει τα δέντρα. Γι' αυτό λοιπόν ήταν το φυτίλι, ας το πούμε, η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει, λοιπόν, και ο κόσμος ορκισμένος βγήκε στους δρόμους, αλλά έχει πάρει πλέον μια μορφή δημοκρατικού αγώνα για την δημοκρατία και για τα δικαιώματα, όχι για τα δέντρα και τα πάρκα που παρουσιάζουν μερικοί. Πιστεύεις ότι αυτό το πλήθος, το οποίο καλώς ή κακώς με την ιστορία που ξέρουμε μέχρι τώρα, την πολιτική, τέλος πάντων, ιστορία της Τουρκίας την τελευταία 15ετία, 20ετία, είναι πρακτικά ένα ετερόκλητο πλήθος, το οποίο βρήκε ένα κοινό πρόταγμα να ενωθεί κάτω από αυτό. Πιστεύεις ότι αυτό είναι δυνατό και ικανό να δώσει συνέχεια και να δώσει μία, πώς να πω, να μπορέσει να κερδίσει πράγματα, ή στην πορεία όλο αυτό το ετερόκλητο του πλήθους θα φανεί και θα κάνει διαφορά, διασπώντας αυτή τη δυναμική? Αυτό δεν είμαι τόσο έμπειρος να το ξέρω, και πιστεύω ακόμα και πιο εμπειρογνώμονα σε αυτά δεν θα μπορούσε να δώσει μια σαφή απάντηση. Το αξιόλογο που πρέπει να πούμε είναι ότι στο δρόμο έβλεπες κόσμο ο οποίος άνοικε από διάφορα πολιτικά φάσματα, και συζητώντας με αυτόν σου έλεγε: δεν μας νοιάζει τι είναι ο άλλος, τι χρώμα είναι, τι ομάδα είναι, τι πολιτικό είναι, είμαστε άνθρωποι, τα βγάζουμε όλα στην άκρη και κατεβαίνουμε μαζί. Αυτό το είδα και με τις ομάδες και μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και ποια ήταν η τρίτη που βγάλανε και κοινό πόστερ κτλ. Η Γαλατά Σαράι, μπράβο, που βγάλαν και κοινό πόστερ και λέει: Ερντογάν, ξέρεις την Ενωμένη Κωνσταντινούπολη σαν ομάδα, ας πούμε. Ήτανε, ναι. Πολύ καλό. Αυτό πραγματικά είναι αξιοζήλευτο, θα έλεγα, που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν αφήνουμε πίσω πολλές διαφορές και τρογόμαστε και κάνουμε και ρίχνουμε. Εντάξει, σίγουρα δεν... αυτό που λέω δεν εννοώ την ένωση με ακραία στοιχεία. Προφανώς. Έτσι, τα οποία πρέπει να απομονωθούν. Συνεχίζω λοιπόν. Αυτό λοιπόν το ετερόκλητο πλήθος, ναι μεν έχει αυτό θετικό, το ότι αφήσαν πίσω τα πάντα και είναι ενωμένοι εναντίον αυτής της μεγάλης καταπίεσης που προκαλεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, περιέχει πολλούς κινδύνους. Ένας από αυτούς τους κινδύνους είναι ότι οι κεμαλιστές, οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις με το στρατό, ίσως να θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να
την υπονομεύσουν και να καταφέρουν να ρίξουν τον Ερντογάν μέσω από αυτό, μιας και δεν τα καταφέρνει κοινοβουλευτικά. Ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο που θέλει προσοχή. Είναι επικίνδυνο πράγματι και δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι ικανός να το αναστείλει ή να το ανακόψει. Ναι, παρόλα αυτά γενικά ο κόσμος είναι αρκετά συνειδητοποιημένος, αρκετά ψύχρωμος και γενικά βλέπω ότι με όσους ρωτάω, που δεν ανήκω στον χώρο των κεμαλιστών, ότι θα κάνουν το ό,τι είναι δυνατόν για να μην επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γιατί το έχουν στο μυαλό τους και δεν προχωράνε, δεν πανηγυρίζουν, δεν γιορτάζουν και τα αφήνουν όλα στην άκρη. Και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι ήδη έχουν πετύχει μια νίκη. Η νίκη είναι ότι που πολιορκούσαν 36 συνεχόμενες ώρες στην πλατεία, πέφτανε πλαστικές σφαίρες, πολλοί κόσμος έχει τυφλωθεί. Άλλοι, επειδή βρίσκονται στο νοσοκομείο των εθελοντών, έτυχε να γίνουν και ακροτηριασμοί, να χρειαστεί να κόψουν και αυτιά σε κάποιους ανθρώπους. Σειρές εικόνες που έκανε τον κόσμο, αντί να φοβηθεί και να γυρίσει πίσω, να τον εξαγριώσει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, το έχουμε ζήσει εξάλλου εμείς το 11 στο Σύνταγμα. Το ζήσαμε αυτό. Το ζήσαμε, ναι. Η νίκη είναι ότι αυτή η οργή λοιπόν που είχε ο κόσμος, αυτό λοιπόν την αγανάκτηση, νομίζω ότι ό,τι και να έκανε η αστυνομία, δεν θα κατάφερε να την καταστήλει. Δεν θα κατάφερε να τους πει πάμε σπίτια μας. Δεν τώρα. Το έσωζαν. Λοιπόν, και ναι, ναι. Ναι, δεν το έσωζαν ακριβώς. Και έτσι λοιπόν το δικαστήριο πήρε την απόφαση να καταστήλει, να δώσει αναβολή επαόριστον για την ανέγερση του κτηρίου στο πάρκο. Αυτό είναι νίκη από μόνο του. Αυτό είναι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος δεν είπε «Α, ωραία, η απόφαση πήγε πίσω, πάμε σπίτια μας». Όπως είπαμε πριν, ο αγώνας έχει πάρει άλλη μορφή. Και ο Ερντογάν μέχρι στιγμής, ακόμα και με τη σημερινή του συνέντευξη, κάνει του κεφαλιού του, δεν ακούει τον κόσμο. Ναι, και... ναι. Φάνηκε από τα διαγγέλματά του αυτό το σουλτανικό ύφος, ας πούμε, ήταν αδιανόητο. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και μα φαινόταν από χίλια μίλια μακριά ότι θα εξαγριώσει τον κόσμο πολύ περισσότερο. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είδα, πριν προλάβω να σε ρωτήσω, πολύ σωστά μου επιβεβαίωσες ότι, γιατί είχαμε την πληροφορία εμείς από online, από social media κτλ., είχαμε την πληροφορία ότι έριξαν τα κρυγόνα με ελικόπτερα στην Ταξίμ. Η δεύτερη πληροφορία που θα ήθελα. Αν ξέρεις να μου διασταυρώσεις, ήταν ότι έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν αρχίσει οι δημοσιογράφοι και παρετούνται από μέσα τα οποία τηρούν σιγή ηχθείως εδώ και μέρες. Στην Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το έχω ακούσει και είναι μια πολύ ενδιαφέρον είδηση να τη μεταφέρουμε. Θα είναι, ναι, αν το ρωτήσεις, ας πούμε, αν μπορούμε να έχουμε μια διασταύρωση, θα ήταν καταπληκτικό. Ακόμα και να το δεις και να μου το διασταυρώσεις online μετά, να μιλήσουμε με chat ή κάτι τέτοιο. Γιατί είναι πολύ καλή εξέλιξη σε σχέση με την οργή του κόσμου για τα media, καθώς επίσης και τη θέση των media ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί εδώ πέρα τα media υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ελευθερίας έξης και χαίρομαι που ακούω αυτό, άμα και είμαι λίγο επιφυλακτικός. Καλά, και εμείς, γι' αυτό και σε ρωτάω να το διασταυρώσουμε μακράν. Σε όλα αυτά είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί έχουμε ακούσει και έχουμε δει χίλια δύο πράγματα, τα οποία στο τέλος ήταν παραμύθι της χαλιμάς. Εντάξει, Γιώργο, να μην σε κρατάω άλλο. Είμαι σίγουρος ότι είσαι έτοιμος να βγεις έξω πάλι με κάμερα, με ό,τι έχεις, με τηλέφωνο να γράψεις, να ακούσεις κτλ. Για να μπορέσεις να κάνεις τις ανταποκρίσεις σου. Να προσέχεις, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και για την ανταπόκρισή σου. Γενικά, να ρωτήσω, τι επικρατεί ο κόσμος στην Ελλάδα, κοίτα, πώς βλέπει το όλο κλίμα, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο με ρωτάνε και δεν ρωτάω και... Σήμερα υπήρχε μια πολύ έντονη διαδήλωση, η οποία το βασικό της κακό σημείο ήταν το ότι ήταν χωριστή. Δηλαδή, ήταν χωριστή διαδήλωση όπου μετήχαν, ξέρω εγώ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, κινήματα από τα κάτω, αλληλέγγυα κτλ. Αντιεξουσιαστικός χώρος και πάει λέγοντας. Και μετά φύγαν αυτοί έξω από την πρεσβεία, η οποία ήταν αποκλεισμένη με 3-4 κλούβες, και μετά φύγαν αυτοί και ήρθαν οι σχεδόν διπλάσιοι, οι οποίοι ήταν μόνο κουκουέ και κνέ. Έτσι, ναι, ήταν μια περίεργη εικόνα, που όμως σε σύνολο μπορεί να πει κανείς ότι 7 με 8 χιλιάδες άνθρωποι σήμερα στην Αθήνα
πώς το λένε, έδειξαν την αλληλεγγύη τους με τους ανθρώπους στην Τουρκία που βρίσκονται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Επίσης, ένα πολύ καλό σημείο που θα πρέπει να μεταφέρεις και σε εκεί είναι ότι στην προσπάθεια μιας επιτροπής να κάνει θυροκόλληση του ψηφίσματος καταδίκης της όλης κατάστασης και της αστυνομικής βίας στην Τουρκία, εμποδίστηκε από την αστυνομία, όπου και προκάλεσε αντιδράσεις από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και έκανε αντίστοιχες δηλώσεις κτλ. Και μια που το συζητάω, θα τις δούμε και στη συνέχεια στην εκπομπή, όσο τρέχει μετά την κουβέντα μας με τον Γιώργο. Αυτό είναι το κλίμα. Ο κόσμος εδώ, ειδικά ο κινηματικός κόσμος και ειδικά ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί από κοντά μέσω social media και εραστεχνών δημοσιογράφων ή ακόμα και πώς να πω, ανθρώπων όπως εσύ, όπως άλλοι φοιτητές με τους οποίους έχουμε μιλήσει, άλλοι Έλληνες στην Τουρκία, καθώς επίσης και Τούρκοι. Ο κόσμος εδώ παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτό το κομμάτι του κόσμου, το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Αλλά βέβαια έχουμε και ένα κομμάτι το οποίο είναι οι πληροφορίες, οι βλαμμένες. Ας πούμε, αυτό που έβγαλες και εσύ νωρίτερα και στο Αλεξίπτωτο, που πήγανε να αρχίσουν να συζητάνε για το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό για την Ελλάδα και για τους ομογενείς εκεί και διάφορα τέτοια. Εντάξει, ναι, δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα πάρει, αν και εγώ νομίζω ότι είμαι αισιόδοξο, βλέπω και τα πράγματα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει, είναι καθαρά λαϊκό αυτό που γίνεται και δυστυχώς το λέω με παράπονο ότι νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε το κλίμα αυτό που υπάρχει εδώ να μεταβερθεί στην Ελλάδα. Κοίτα να δεις. Εγώ θα σου μεταφέρω, για να κλείσουμε και για να μπορέσω να συνεχίσω, θα σου μεταφέρω ένα κομμάτι από το κείμενο το οποίο έγραψε ο Ντουρουκάν Ντουντού από την Γκεζί Κομιούν, ο οποίος σε ένα συγκεκριμένο σημείο λέει το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, τα λαζονικά λόγια του Ερντογάν για τον Γκέζι Πάρκ μαζί με τις βουλευτές του που στέκονταν μπροστά στα μηχανήματα καταστροφής χρωμάτισαν την πιο μεγάλη, πιο ειρηνική και περισσότερο ελπιδοφόρα εξέγερση στην ιστορία της Τουρκίας, ίσως και της Μέσης Ανατολής. Και ποιος το έκανε? Εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατηγορούσαμε ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μιλούν μόνο για ποδόσφαιρο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους κοροϊδεύαμε επειδή υποστάρανε μόνο το τι τρώνε στο Facebook, είναι εδώ. Ορισμένοι ήδη μπροστά στα δοφράγματα, άλλοι ήδη μέσα στην Γκέζι Κομιούν, καθαρίζοντας και το παραμικρό σκουπιδάκι μέχρι και τις γόπες που βρίσκονταν εδώ και για χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτό που εμείς έχουμε πολύ, πολύ εύκολα και πολλές φορές και κάθε μέρα. Βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, βλέπουμε ανθρώπους αποστασιοποιημένους, τσακωνόμαστε μαζί τους, τους βρίζουμε για την αποστασιοποιημένη και ξαφνικά κάτι συμβαίνει, κάτι το οποίο τους εκφράζει τόσο πολύ που σταματούν να έχουν αυτή την απόσταση. Οπότε μην χάνεις την πίστη σου. Δεν τη χάνω, υπομονή έχω, γιατί πιστεύω ότι ο δρόμος είναι μακρύς, παρόλα αυτά έχω υπομονή και δεν χάνω την πίστη μου, ναι. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι μακρύς για όλους. Ο δρόμος είναι για όλους. Για όλη την Ευρώπη είναι μακρύς, μάλλον για όλο τον κόσμο με το σύστημα το οποίο έχει δυναστεύσει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Και εμείς, ναι, εννοείται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Η εκπομπή θα ανέβει μέσα στο επόμενο 48ωρο, που σημαίνει ότι μπορούν να την πάρουν και παιδιά από εσάς να δουν με ποιο τρόπο προσπαθούμε τα media από τα κάτω να καλύψουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ωραία, τέλεια, να με ενημερώσετε. Βέβαια, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.